centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Και πάμε στον Νίκο τον Κάκο, το φίλο μας που είναι στη γραμμή μας, για τον εκπρόσωπο βέβαια των εργαζομένων εκεί, να δούμε τι ακριβώς έγινε και χθες, να δούμε τι ακριβώς έχουμε και από εδώ και πέρα στον Πολύμηλο, στα διόδια του Πολυμήλου εν όψη και από κρύας. Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα, Χριστό. Λοιπόν, για να μας πεις, Νίκο, από προχθές που τα είπαμε, ποιες είναι οι εξελίξεις μέχρι και σήμερα. Θα σου πω αμέσως. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο σταθμό 2-2 στο Πολύμηλο, τα συντονιστικά όργανα Καστοριά, Σερβίων, Κοζάνης, αλλά και ένα κλιμάκιο από το λιγνητορυχείο της ΔΕΗ στην Πτολεμαϊδά. Έχει μαζευτεί ο κόσμος, έχουν απλωθεί τα πανό, κάνω μια ειρηνική διαμαρτυρία, θα μοιράσουν αυτά που στον κόσμο. Και τώρα το συντονιστικό όργανο θα συντονιστούμε λίγο να δούμε αν θα ανοίξουμε και λίγο τα δύο, να περνάει ο κόσμος δωρεάν ή αν θα τα αποκλείσουμε στο συμβολικά για ένα μισάωρο. Θα αποκλειστεί ο δρόμος για ένα μισάωρο πότε? Θα το αποφασίσει το συντονιστικό όργανο άμεσα. Σήμερα πάντως. Σε 5-10 λεπτά. Ναι, τώρα που είμαστε εδώ. Και να σας αναφέρω πως εχθές με την πρωτοβουλία του κυρίου Τσιγκαλάγια και προς τιμήν του είχαμε ένα ραντεβού στην Αθήνα με τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Γεραπετρίτη. Ναι. Και το θετικό του όλου πράγματος είναι πως επιτέλους κατάλαβαν την κυβέρνηση περί τίνος πρόκειται και για ποιο λόγο παλεύουμε. Πάντως για τον κύριο Τσιγκαλάγια, Νίκο, έχεις κάνει και κάποιες δηλώσεις έτσι πολύ σκληρές. Ναι, θα φτάσω και εκεί, Χρήστο. Ναι. Απλά είχε μεταφερθεί στην κοινωνική εξουσία και στον κύριο Γεραπετρίτη, ναι, το τι ακριβώς συμβαίνει εδώ. Απλά εμείς καταφέραμε χθες εξειδικευμένα πλέον να τους εξηγήσουμε πως δεν μπορεί αυτό το εγχείρημα να προχωρέσει, ναι, πως δεν μπορεί να συμβεί όλο αυτό, εάν δεν πληρωθούν οι εργολάβοι, γιατί στην ουσία η ΛΑΡΚΟ χωρίς τους εργολάβους είναι τελειωμένη. Και όσον αφορά τον κύριο Τσιγκαλάγια, επειδή στο τελευταίο ραντεβού που είχαμε στο πολιτικό του γραφείο στην Καστοριά με τους συνεργάτες του και στο οποίο συνομιλήσαμε ανοιχτή ακρόαση στο τηλέφωνό του, ναι, εγώ εξερχόμενος από εκεί και επειδή τα συναισθήματα τα οποία με διακατήχαν εκείνη τη στιγμή ήταν πάρα πολύ έντονα, ήμουν απογοητευμένος και πάρα πολύ εκνευρισμένος. Έκανα κάποιες δηλώσεις τις οποίες το χαρακτήριζα και δημόσια του ζητώ συγγνώμη για τους χαρακτηρισμούς στη κουβέντα και αν καταφέρει τελικά και λύσει αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι υποχρέωσή του να κάνει, μιας και η ΛΑΡΚΟ ανήκει στο κράτος και στο δημόσιο, τότε θα βγω δημόσια να τον ευχαριστήσω. Άρα λοιπόν είναι και μια συγγνώμη σήμερα δική σου για τις δηλώσεις, γιατί θα πρέπει, εχθές το βρήκα στην Αθήνα, ναι, ήμουν η επιτροπή η οποία μπήκε στον Υπουργό, ναι. Και του ζήτησα και προσωπικά, εννοείται, συγγνώμη, του υποσχέθηκα ότι θα το κάνω και δημοσίως. Ναι. Γιατί πάνω απ' όλα είμαστε άνδρες και φοράμε παντελόνια. Και πρέπει να αναγνωρίζουμε τα όποια λάθη μας. Αλλά όπως αναγνωρίζει ο Νίκος ο Κάκος το λάθος το οποίο μπορεί να έκανε και έκανε, έτσι θα πρέπει να αναγνωρίσει και η κυβέρνηση τα δικά της λάθη και παραλήψεις με τη ΛΑΡΚΟ για να πληρωθεί σήμερα και να μην καταστραφούν αυτές οι 160 οικογένειες στην Καστοριά και κατ' επέκταση άλλες 300 στη Δυτική Μακεδονία. Και κατ' επέκταση άλλοι 1.200 άνθρωποι σε όλη την περιφέρεια. Για να πούμε όμως πιο συγκεκριμένα, χθες επειδή είδα και φωτογραφία σου μέσα από το Μέγαρο Μαξίμου, θέλω να σε ρωτήσω αν πραγματικά από χθες φεύγεις ή φύγατε από εκεί γενικότερα, πιο αισιόδοξοι για τη λύση του θέματός σας. Ναι, η αλήθεια, Χρήστο, είναι ότι από χθες είμαστε πιο αισιόδοξοι. Ωραία. Γιατί είδα έναν τεχνοκράτη, ναι, έναν άνθρωπο, γνώρισα τον κύριο Γεραπετρίτη. Και είδα έναν άνθρωπο ο οποίος μας κοιτούσε στα μάτια όταν μας μιλούσε, μας ρωτούσε εάν κάτι δεν το κατανοούσε, ναι, είχε κρατούσε τις σημειώσεις του και από ό,τι αντιλήφθηκα τις κρατούσε, γιατί μετά που θα είχε χρόνο θα, ναι, μπορούσε να το επεξεργαστεί όλο συνολικά το κομμάτι. Ναι, ναι. Και επιτέλους κατανόησε ότι ο πρώτος απαιτητής από τον εγκαθαριστή που θα μπει στη ΛΑΡΚΟ, δηλαδή η ΔΕΗ, θα πρέπει δίπλα να είμαστε κι εμείς, γιατί το να έχεις ρεύμα χωρίς να έχεις νικέλιο στο εργοστάσιο είναι δώρο άδωρο ή το, ναι, αντίστροφο. Ναι. Ναι. Επομένως, κατανόησε ακριβώς το πρόβλημα, είδε τα νούμερα, άκουσε πόσοι άνθρωποι θα βρεθούν στον δρόμο και όλο αυτό είναι άκρως θετικό, γιατί ο ίδιος μας υποσχέθηκε χθες και μας διεμήνυσε πως από εχθές και όλα θα ξεκινήσει τις διαδικασίες να μιλήσει με τον κύριο Χαρτιζάκη, με τον κύριο Σταϊκούρα, με τους δύο βουλευτές των ομών Αμανατίδη από την Κοζάνη και Τσιγκαλάγια από την Καστοριά, για να μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το τεράστιο ζήτημα των δεδουλευμένων, γιατί είναι άδικο
πέρα για πέρα και το αναγνωρίζουν όλοι. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κινητοποίηση αυτή την ώρα στον Πολύμηλο, να ξαναπούμε για αυτούς που δεν άκουσαν ή θέλουν να ταξιδέψουν ή κόσμος που θα έρθει προς τα μέρη μας από σήμερα για τριήμερο. Θέλω να σε ρωτήσω αν είπες θα είναι ένα μισάωρο συμβολικό, αλλά είναι μόνο για σήμερα ή θα είστε εκεί και τις επόμενες? Όχι, όχι, είναι μόνο για σήμερα. Μόνο για σήμερα. Μόνο ναι, θα είμαστε εδώ περίπου μέχρι τις 2-2,5 ώρα και σε λίγο που θα αποφασίσει το συντονιστικό όργανο τι θα γίνει, θα σου τηλεφωνήσω πάλι. Ωραία. Απλά πρέπει να σου αφήσω τώρα γιατί έγινε, με καλούν εδώ τα παιδιά. Σε ευχαριστούμε να πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.